από τη Νέα Υόρκη, Χρύσανθε, κυρίες και κύριοι, έχουμε μπει πλέον στην διαδικασία αυτών των δύο ολοήμερων διαπραγματεύσεων εδώ στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά οι πληροφορίες μιλούν για έντονες πιέσεις, τις οποίες προωθεί ο Διεθνής Οργανισμός, ο οποίος έχει στόχο να πετύχει κάποιας μορφής πρόοδο, η οποία θα δίδει το δικαίωμα, κατά την άποψή του, να προχωρήσουμε σε μια διεθνή διάσκεψη. Λοιπόν, η σημερινή μέρα, Χρύσανθε, ξεκίνησε με ένα πρόγευμα εργασίας, το οποίο παρίστανται οι μικρές ομάδες, όπως λέγονται χαρακτηριστικά. Ήταν δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι σύμβουλοί τους, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και αυτοί οι οποίοι τον πλαισιώνουν, Αλεξάντερ Ντάουνερ και οι υπόλοιπα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί είχαμε, Χρύσανθε, μία τοποθέτηση από τον Γενικό Γραμματέα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μας χαρακτηρίζεται ως γενικόλογη, περισσότερο ήταν ένα ευχολόγιο. Ωστόσο, υπάρχει μια αναφορά του Γενικού Γραμματέα, η οποία μπορεί να επιδεχτεί κάποιων ερμηνεών. Όπως είπε, πρέπει να έχουμε εξέλιξη στις συνομιλίες του Green Tree για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό μας μεταφέρθηκε από πηγή η οποία βρισκόταν εκεί την ώρα της ομιλίας του Ban Ki-moon. Να πούμε, Χρύσανθε, ότι στην συνέχεια είχαμε κοινή συνάντηση, η οποία κοινή συνάντηση ήταν και πάλι με τις ίδιες ομάδες. Εκεί είχαμε τοποθετήσεις των δύο πλευρών. Πρώτος ο Έρογλου αναφέρθηκε στην θέση του για διεθνή διάσκεψη χωρίς την όποια κατάληξη στα θέματα των εσωτερικών πτυχών. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε εμφαντικά, τόνισε εμφαντικά, ότι πρέπει να γίνει να επανέλθουμε στην βάση των διαπραγματεύσεων, αλλά και δεν θα πρέπει να δεχτούμε τις όποιες υπαναχωρήσεις καταγράφησαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Ακολούθησε γεύμα και, Χρύσανθε, μετά εκτουσύνεγγις διαπραγματεύσεις. Τώρα είμαστε στην φάση των εκτουσύνεγγις διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Έθνη, Χρύσανθε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα βασιστούν σε ένα έγγραφο το οποίο έχουν ετοιμάσει για γεφυρωτικές προτάσεις, ξεκινώντας με το κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Άρα, Κωνσταντίνε, είναι σε εξέλιξη η εκτουσύνεγγις. Πάντως, ακριβώς από αυτό το κομμάτι της ομιλίας του Γενικού Γραμματέα, γίνεται μια ερμηνεία ότι ο Ban Ki-moon θα θέλει να πάρει κάτι από αυτή τη συνάντηση, προκειμένου να έχει το δικαίωμα να ορίσει ένα νέο Green Tree, έτσι, μέσα στο χρονοδιάγραμμα, πριν πάντως από την Κυπριακή Προεδρία. Ακριβώς. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Ban Ki-moon, αυτό που θέλει, Χρύσανθε, είναι να σημειωθεί έστω κάποια πρόοδος, η οποία να δικαιολογεί, κατά την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού, μια διεθνή διάσκεψη. Ωστόσο, είναι γνωστή η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε επίλυση πρώτα των εσωτερικών πτυχών του Κυπριακού. Ναι. Να πούμε, Χρύσανθε, ότι η συζήτηση θα καλύψει και τις άλλες πτυχές του Κυπριακού. Ωστόσο, το γεγονός ότι γίνεται αρχή με το θέμα της διακυβέρνησης είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει και χθες και είναι ενδεικτικό. Δηλαδή, τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι κάποια πρόοδος στην διακυβέρνηση πιθανόν να δώσει όθηση και για περαιτέρω συγκλήσεις στα υπόλοιπα θέματα. Να πούμε κάτι, Χρύσανθε, ότι τα περιγράμματα δεν είχαν ανταλλαγή μέχρι και πριν από λίγο. Σωστό. Η κάθε πλευρά έχει τα δικά της περιγράμματα, τα οποία δεν τα ξέρει ούτε η μια, ούτε η άλλη, ούτε ο Αλεξάντερ Ντάουνερ. Τώρα, να πούμε και κάτι για τις συζύγους, οι οποίες έχουν το δικό τους πρόγραμμα και έχει και αυτό την σημειολογία του, έτσι, και την αξία του σε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκεί. Ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία σημειολογική παρουσία των δύο συζύγων εδώ στο Green Tree και στη Νέα Υόρκη. Μπορούν να συμβάλλουν και αυτές με τον δικό τους τρόπο, ώστε να χαλαρώσει το κλίμα και να γίνει μια πιο ελεύθερη συζήτηση, αλλά γνωρίζουν ότι στην διπλωματία αυτό κάτι δεν μετρά. Έχει όμως αυτό και την σημασία του. Να πούμε ότι οι δύο πλευρές, οι δύο κυρίες, με συγχωρείτε, έχουν στο πρόγραμμά τους ψώνια και επισκέψεις στη Νέα Υόρκη.